Αναστασία Σπυριδάκη, εκεί γίνεται το Euphoria ή αν δηλαδή θέλετε φεστιβάλ ευεξίας στο νησί, γιατί πρέπει να μάθουμε ότι το νησί εκεί δεν είναι μόνο σαρδέλα, καλονής και θάλασσες, κάνουν και πολλά άλλα σημαντικά εναλλακτικά. Καλημέρα Αναστασία. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά ήρθαμε να σας δείξουμε. Είμαστε εδώ στο Μόλιβο. Είμαστε στην πολύ όμορφη Προβλήτα και θα δείτε σε λίγο μπροστά μας είναι η δασκάλα της Yoga, η Άντζι Τζόνσον, η οποία έχει έρθει από Αμερική. Έχουμε πολλούς τέτοιους εδώ δασκάλους και οι καλεσμένοι μας για αυτό το πολύ σημαντικό εδώ φεστιβάλ ευεξίας. Είναι το Lesbos Euphoria International Festival που έχει ξεκινήσει το 2018 με μια διακοπή βέβαια στο 2020. Είναι το τρίτο αυτό και σε πολλές περιοχές του νησιού, εδώ στο Μόλιβο, στην Πέτρα, στην Ερεσό και το Πλωμάρι, έχουμε πάρα πολλά δρόμενα. Σημαντικά, εδώ ένας εκ των διοργανωτών, ο Θεόφιλος Ματζόρος, είναι δίπλα μου, όπου θα μας πει, κύριε Ματζόρο, να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το φεστιβάλ και πώς σκεφτήκατε να το ξεκινήσετε πριν από 4 χρόνια εδώ στο Μόλιβο. Καλημέρα από τη θεραπευτική Λέσβο, καλημέρα από την ενεργειακή Λέσβο. Ήταν εύκολο για μας. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια γνωστοποίηση. Γνωρίζουμε στο ελληνικό κοινό της γιόγκα, της εναλλακτικής ζωής, θετική ενέργεια, σκέψη, ευσυνειδητότητα, άσκηση, διατροφή. Γνωρίζουμε αυτό που εμείς ζούμε εδώ κατά δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Για μας ήταν εύκολο να το κάνουμε. Είναι τρόπο ζωής για μας. Έχουμε μεγαλώσει λίγο με αυτά. Ήμασταν τυχεροί. Ο τόπος εδώ το γνώρισαν πρώτα πολύ φωτισμένοι δάσκαλοι της γιόγκα, πολύ γνωστοί ψυχολόγοι έχουν έρθει εδώ, έχουν σπίτια, έχουν κάνει τεράστια γκρουπ, φέρνουν πολύ υψηλό τουρισμό για να παρακολουθήσουν όλα αυτά και ο κόσμος έρχεται από όλο τον κόσμο, έρχονται εδώ πέρα για να κάνουν γιόγκα, να κάνουν εναλλακτικές δράσεις, γιατί έχουμε ήδη τις υποδομές. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Πρέπει να πούμε εδώ, Κατερίνα, στους φίλους τηλεθεατές, ότι σε πολύ σημαντικά σημεία είναι δίπλα στη θάλασσα, σε ελιοβασιλέματα. Νομίζω από τα πλάνα που σας έχουμε στείλει, μπορείτε να καταλάβετε ότι στις περιοχές όπου κάνουν γιόγκα, είναι μέσα σε δίπλα σε αρχαία μνημεία, σε χώρους, μέσα στο δάσος. Ναι. Όταν είχε έρθει η Ερτρία, λοιπόν, με την Περίμετρο, στην περσινή σεζόν, εκεί, στο νησί, με τον κύριο Ματζόρο, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα και μου είχε πει για το φεστιβάλ αυτό, το Euphoria. Μάλιστα είχα υποσχεθεί να είμαι εκεί αυτές τις μέρες, αλλά δύσκολα. Αυτό που είχαμε πει τότε, κύριε Ματζόρο, είναι ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά δεν έχουν προβληθεί τόσο, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος ότι όλα αυτά γίνονται εκεί στο νησί. Οπότε είναι ένα θέμα το πώς αυτό θα προβληθεί και θα γίνει γνωστό. Τώρα είμαστε εδώ. Ευτυχώς έχουμε ένα πολύ ωραίο οργανισμό, ένας φορέας τουρισμού Μολύβου που διοργανώνει τέτοια πολύ ωραία πετυχημένα φεστιβάλ. Ένα από αυτά είναι το Euphoria Festival. Κάνει τρομερές δράσεις και τώρα προσπαθούμε να το προβάλλουμε, να το κάνουμε γνωστό. Θέλουμε τους Έλληνες να έρθουν, θέλουμε τους Έλληνες να τους θεραπεύσουμε, να τους ηρεμήσουμε, να τους δώσουμε δύναμη. Η Ελλάδα τους χρειάζεται, ήρεμους, δυνατούς και έτσι θα αλλάξουμε για την Ελλάδα και θα είμαστε εμείς όμορφοι, δυνατοί, νέοι, ελάτε στη Λέσβο να γίνετε πιο νέοι, να διατηρηθείτε. Λοιπόν, εγώ να σας πω μια εμπειρία. Χθες εδώ οι άλλοι... Χθες εδώ η άλλη μας καλεσμένη, η κυρία Ρίτα Μιχαλάκη, είναι δασκάλα υπασίας. Και η κυρία που βλέπετε μπροστά, που μας κάνει τη γιόγκα, η δασκάλα της γιόγκα, έκανε γιόγκα πάνω σε άλογο. Δηλαδή κάποιες είναι πραγματικά, αν δείτε τις εικόνες, είναι εξαιρετικές, κυρία Μιχαλάκη. Εσείς εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ έχετε προχωρήσει ένα πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ πλούσιο. Τι δείχνετε στον κόσμο και πώς συμμετέχει ο κόσμος? Σας πω, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι για όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για γιόγκα και μπορεί να τρομάζει κάποιος να νομίζει ότι θέλουμε να τους κρεμάσουμε ή να τους στήσουμε στο ένα πόδι. Δεν είναι τόσο προχωρημένα. Μιλάμε. Όχι. Μιλάμε ότι κάνουμε. Όλοι, ακριβώς. Ναι. Και έχουμε και πολλά εναλλακτικά πλάνα, δηλαδή δεν είναι το γιόγκα σαν γιόγκα. Έχουμε ενσυνδυτότητα η οποία είναι η ψυχική ηρεμία
και να νιώσεις καλύτερα το σώμα σου. Έχουμε ένα τρόπο που να μάθουμε να τρώμε σωστά και πώς η διατροφή μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα και πιο υγιέστατη. Όπως είπαμε και πριν, κάνουμε και πάνω στα άλογα διάφορα, γιατί και τα άλογα είναι πάρα πολύ ήρεμα ζώα και μας βοηθάνε να συγκεντρωθούμε και να έρθουμε στο τώρα και να μας ενδυναμώσουν να νιώσουμε καλύτερα. Είναι θεραπευτικά και έχουμε και πάρα πολλές ωραίες δράσεις. Έχουμε δράσεις ειδικά για παιδιά, ασκήσεις χαλάρωσης, περπάτημα, φωτογράφηση, όλα αυτά, χωροθεραπεία, πάρα πολύ σωστά. Όλα αυτά είναι μέσα στο επόμενο τετραήμερο μέχρι την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να μπορούμε να το μεγαλώσουμε. Και τι δεν προλαβαίνουν, βέβαια. Δεν προλαβαίνουμε. Ας μπει κάποιος στη σελίδα να μάθει όλες τις πληροφορίες, να ενημερωθεί, γιατί αυτό είναι μια γενικότερη στάση ζωής, έτσι όπως μας το παρουσιάζουν οι φίλοι εκεί, η Αναστασία. Δεν είναι μόνο γιόγκα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς, είναι τα πάντα. Περισσότερες είναι τα πάντα. Στο site και να κλείσουμε με αυτό. Βλέπουμε... Είναι τα πάντα, λοιπόν. Έτσι, αν θέλετε κυρία, ακριβώς εκεί, 4 μέρες να έρθετε εδώ να χαλαρώσετε. Πάρα πολύ θα θέλαμε. Και να κάνετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι. Θα σας ευχαριστούμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία επιτυχία εδώ να έρθετε στη Λέσβο. Καλή επιτυχία. Βλέπουμε και την κυρία που κάνει γιόγκα εκεί. Ευχαριστούμε. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Να σε δω.